Ένα χρόνο σχεδόν μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και ο επικεφαλής της παράταξης Οικολογία Αλληλεγγύη, Θανάση Μακρύς, προχώρησε σε ένα σύντομο απολογισμό των δράσεων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Μακρύς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα, μεταξύ άλλων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, λέγοντας πως θα περίμενε ως παράταξη άλλη αντιμετώπιση από την πλευρά της περιφέρειας, της διοίκησης της περιφέρειας, λέγοντας παράλληλα πως η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν συνεδριάζει τακτικά. Για ό,τι έγινε το χρόνο που πέρασε, αλλά και για όσα προγραμματίζει η παράταξή του Οικολογία Αλληλεγγύη, μίλησε ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θανάσης Μακρύς. Ο κ. Μακρύς τόνισε μεταξύ άλλων τα σημεία εκείνα στα οποία έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα, προτάσσοντας, όπως είπε, τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος και έχει τρεις βασικούς άξονες: το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Αυτό τον ένα χρόνο, το δικό μας κέντρο της προσοχής ήταν ο περιφερειακός σχεδιασμός σε τρεις άξονες. Την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική βιωσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό ότι όλες οι πολιτικές πρέπει να έχουν αυτές τις διαστάσεις. Δεν μας εκφράζει εμάς μια πολιτική η οποία είναι μονοδιάστατη, ακόμα και αν είναι περιβαλλοντική. Δεν είναι βιώσιμη αν έχει μονοδιάστατα την περιβαλλοντική διάσταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πολιτικές να έχουν και την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά το σημαντικότερο την κοινωνική. Ο κύριος Μακρύς δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέσκεια που έχει η παράταξή του αναφορικά με την αντιμετώπιση της από την περιφέρεια και στάθηκε στις μάχες που έδωσαν, λέγοντας πως είναι πολύ σημαντικό οι σύμβουλοι πρώτα να μελετούν και να γνωρίζουν και έπειτα να ψηφίζουν, όπως ακριβώς έγινε και με την υπόθεση του εργοστασίου καύσιμων σκουπιδιών. Ο κύριος Μακρύς υποστήριξε πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους και κυρίως για τον τρόπο αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Να πω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση που είχαμε από την περιφέρεια ως παράταξη. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Καταθέσαμε 7 επερωτήσεις, από τις οποίες δεν συζητήθηκε καμία, παρότι είναι νομική υποχρέωση να συζητηθούν. Καταθέσαμε 5 ερωτήσεις, από τις οποίες απαντήθηκαν οι 2. Η πιο πρόσφατη έχει να κάνει με το εξασθενές χρώμιο. Τώρα πάμε στον Σταύρο τον Παπαδόπουλο, διότι έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις του Επιμελητηρίου της Δράμας. Το Επιμελητήριο της Δράμας που προτείνει στην κυβέρνηση να μειωθεί η φορολογία και εν συνεχεία και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, δεν είναι, Σταύρο? Προτείνει το αυτονόητο. Η κυβέρνηση προσδοκούσε σε έσοδα, αυξάνοντας το φόρο κατανάλωσης πετρελαίου. Μειώθηκε η ζήτηση του πετρελαίου. Στον ομό Ροδόπη συγκεκριμένα βλέπουμε 70%, στον ομό Εύρου ένα αντίστοιχο ποσοστό. Ναι, που σημαίνει όχι μόνο δεν πήρε τα έσοδα που πήρε πέρσι η κυβέρνηση, σχεδόν στο μισό μειώθηκαν τα έσοδα του πετρέλαιου. Οι καταναλωτές στράφηκαν στα καυσόξυλα και σε άλλες μορφές ενέργειας. Το Επιμελητήριο Δράμας λοιπόν λέει, και ο πρόεδρος Στέφανος Γεωργιάδης λέει προς την κυβέρνηση, μειώστε το φόρο κατανάλωσης. Το πετρέλαιο να πάει στα 60-65 λεπτά το λίτρο για να ζεσταθεί ο κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή της Δράμας που πάνε σε κτίρια δημόσια για να ζεσταθούν, που δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν πετρέλαιο. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ροδόπη, η προτίμηση των κατοίκων της περιοχής για τα ξύλα είναι διαπιστωμένη και δεδομένη, έτσι. Ξύλα. Και όχι στο πετρέλαιο σίγουρα. Ξύλα και όσο είναι τα νόμιμα και τα αγορασμένα, καλώς. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε έντονα και έντονα φαινόμενα λαθροϊλοτομίας και λαθροξύλευσης, Σταύρο. Είναι οι βενζινάδες λοιπόν της Ροδόπης. Ο σύλλογος λέει ότι 70% μειώθηκε η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στην ομό Ροδόπης, γιατί έχουν στραφεί οι καταναλωτές σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι το ξύλο, η ηλεκτρική ενέργεια, η θερμοπομπή και όλα αυτά. Και δυστυχώς η καθημερινότητα δεν ορίζεται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο θα ζεσταθούν, αλλά και ειδικά για τους θεριακλίδες έχει να κάνει και με την τιμή του τσιγάρου, η οποία ανεβαίνει. Παφ. Και τάλιρο. Παφ και τάλιρο σε 5 μέρες. Ακριβέουν τα τσιγάρα. Σε 5 μέρες από σήμερα είναι η αναμενόμενη αύξηση. Και ο καπνός, αυτό το λεγόμενο στριφτό, και τα τσιγάρα, σημαντική αύξηση, θα πλησιάσει τα 5 ευρώ. Παφ και τάλιρο λοιπόν, θα είναι η αύξηση της τιμής των τσιγάρων. Όμως υπάρχουν έρευνες που λένε, περσινές έρευνες που λένε, η αύξηση της τιμής των τσιγάρων τελικά μείωσε τους καπνιστές. Ενδεχομένως και αυτό θα είναι ένα ακόμη κίνητρο να μειώσουμε το κάπνισμα. Με δεδομένο ότι θα απαγορευτεί αυστηρά πλέον και το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους, στα καφέ και εστιατόρια, θα αρχίσουν δηλαδή οι έλεγχοι, φαντάζομαι ότι θα μειωθεί το κάπνισμα στην Ελλάδα. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.